Εκατοντάδες συλλήψεις κατά την ένατη ημέρα κινητοποιήσεων στη Γαλλία με τους συγγενείς των συλληφθέντων να καταγγέλουν αστυνομική αυθαιρεσία. Ο πατέρας ενός 18χρονου τονίζει πως ο γιος του διαδήλωνε ειρηνικά και συνελήφθη άδικα. Για την ακρίβεια δεν ήταν στην Place de l'Opéra, δεν ήταν καν στα μαύρα μπλοκ. Διαδήλωνε με τους συμφοιτητές του και μετά έγινε μια πολύ βίαιη επίθεση. Τουλάχιστον 400 άνθρωποι συνελήφθησαν σε όλη τη Γαλλία την Πέμπτη και πολλοί παραμένουν υποκράτηση έπειτα από διαδηλώσεις που κατέληξαν σε βίαιες συγκρούσεις. Πίσω μου βλέπετε φίλους και συγγενείς όσων κρατούνται εδώ, στο 17ο διαμέρισμα του Παρισιού. Πολλοί βρίσκονται εδώ από τα ξημερώματα της Παρασκευής, απαιτώντας την απελευθέρωση των οικείων τους και λέγοντας πως είναι πολύ ανησυχητικό αυτό που συμβαίνει στη χώρα, με την κυβέρνηση να στρέφει την αστυνομία κατά του ίδιου της του λαού. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, οι εντάσεις κινούνται σε πολύ υψηλό επίπεδο, καθώς πολλαπλασιάζονται οι δηλώσεις αξιωματούχων οι οποίοι εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την εξέλιξη αυτή. Ξεκάθαρα, η κυβέρνηση περίμενε οι διαδηλώσεις να μετριαστούν μετά την υιοθέτηση της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του συνταξιδοτικού συστήματος. Όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Χτες, περισσότεροι από 3 εκατομμύρια διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Γαλλίας σύμφωνα με τα συνδικάτα και φώναξαν πως ο αγώνας τους θα συνεχιστεί μέχρι η κυβέρνηση να αποσύρει τη μεταρρύθμιση, ενώ απευθύναν κάλεσμα για νέες μεγάλες κινητοποιήσεις την Τρίτη. Όμως αυτού του είδους οι αυθόρμητες συγκεντρώσεις περιμένουμε να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, τα επόμενα βράδια, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει περισσότερη ένταση και επιπλέον συλλήψεις.